απροσπέλαστη για τα αυτοκίνητα από σήμερα η Λεωφόρος Ομήρου για 16 ολόκληρους μήνες. Από τη μία η αναβάθμιση της περιοχής με τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και από την άλλη η ταλαιπωρία των οδηγών. Ο Θεός βοηθός, είμαι καταστηματάρχης εδώ στη Ριγένης. Οι 16 θα γίνουν 36. Ταλαιπωρηθείτε. Ναι, σίγουρα. Ταλαιπωρία μεγάλη. 8 με 9.000 οδηγοί που καθημερινά χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Ομήρου καλούνται να αλλάξουν πορεία αφού η εκτέλεση των έργων κλείνει την κυκλοφορία από τη συμβολή της με την πλατεία Σολομού μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Όσοι θα είχαν κατεύθυνση να πάνε προς τη Λεωφόρο Στασίνου υποχρεωτικά θα στρίβουν δεξιά στην Αναστασίου Λεβέντη και αργότερα ξανά αριστερά μέσω της Λεωφόρου Ευαγόρου στο σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουν μια παράκαμψη περίπου 200-300 μέτρων. Το έργο με την ολοκλήρωσή του θα περιλαμβάνει 147 χώρους στάθμευσης, 8 εκ των οποίων θα είναι για άτομα με αναπηρία, δημόσια αποχωρητήρια, ανελκυστήρες και κλιμακοστάσιο, καθώς και μεγάλα και προσβάσιμα σε όλους πεζοδρόμια. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, ο Δήμος Λευκωσίας καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και υπομονή, καθώς και να χρησιμοποιεί τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.